Καλησπέρα από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η ενημέρωση από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον επίκουρο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκα Μαγιορκίνη. Στην ενημέρωση συμμετέχει και ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα υγείας. Απόψε μαζί μας είναι και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, για να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τους ελέγχους που γίνονται. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε λιγάκι με την ενημέρωση του ΕΟΔΗ. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου είναι 310, εκ των οποίων τα 30 συνδέονται με γνωστές ηρωές και 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 3. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 67. Η επιδημία του COVID-19 στην Ελλάδα δείχνει σημεία ανησυχητικής αντοχής στα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των κρουσμάτων την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε αυξητική τάση με τιμές πάνω από 300, συνέπεια εστιών υπερμετάδοσης με τοπικό χαρακτήρα. Βλέπουμε ότι αυτές οι τάσεις πάνω από 300 εξακολουθούν και σήμερα. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των ασθενών που βαραίνουν και καταλήγουν σε διασωλήνωση παρουσιάζει διαρκώς αυξητική τάση τις τελευταίες 2 εβδομάδες χωρίς σημεία κάμψης, γεγονός που καταδεικνύει τη τάση αύξησης της πίεσης στο σύστημα υγείας. Η περιφέρεια Αττικής, με πληθυσμό περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ελλάδας, δείχνει δυσανάλογες καταγραφές επί ημέρες με τάσεις επέκτασης του ήδη μεγάλου επιδημικού φορτίου. Με απλά λόγια, βλέπουμε ημέρες που καταγράφονται περισσότερα από τα μισά εγχώρια κρούσματα εντός της Αττικής. Η αυξημένη ένταση της επιδημίας στην περιφέρεια της Αττικής είναι συμβατή με την προτίμηση των αναπνευστικών ιών και συγκεκριμένα του COVID-19 να διασπείρονται σε αστικά κέντρα όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός κοινωνικών επαφών και συγχρωτισμός με άτομα που δεν ανήκουν στον καθημερινό κοινωνικό κύκλο. Ενδεικτικό είναι ότι πολλά μεγάλα αστικά κέντρα παγκοσμίως έχουν πληγεί από την επιδημία. Το Βερολίνο, με πληθυσμό παρόμοιο με την Αττική, έχει καταγράψει περισσότερα από 12.000 κρούσματα και 226 νεκρούς. Η Νέα Υόρκη, με πληθυσμό περίπου 2 με 2,5 φορές τον πληθυσμό της Αττικής, έχει καταγράψει 242.000 κρούσματα και σχεδόν 24.000 θανάτους. Το Λονδίνο, με πληθυσμό περίπου 2,5 φορές τον πληθυσμό της Αττικής, έχει καταγράψει περίπου 40.000 κρούσματα και 7.000 θανάτους. Τα στοιχεία αυτά μας δείχνουν ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι η Αχίλλειος στέρνα στην αντιμετώπιση της πανδημίας και αποτελούν μακροπρόθεσμα εκολαπτήρια της επιδημίας. Τα δε μέτρα που λαμβάνονται για την Αττική αποσκοπούν στον περιορισμό της επιδημίας με το να περιορίσουν σημαντικά το μέγεθος και τη συχνότητα των εστιών υπερμετάδοσης μεταξύ ατόμων που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Με την ελάττωση της υπερμετάδοσης ανάμεσα σε άγνωστους, θεωρούμε ότι θα μπορούμε να αυξήσουμε σημαντικά και την αποτελεσματικότητα της συχνηλάτησης. Σχετικά λοιπόν με τα αντιγονικά τεστ, να αναφέρω ότι ήδη χρησιμοποιούνται στη Λέσβο. Τα πρώιμα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα θετικά επιβεβαιώνονται με επιτυχία από τα μοριακά. Αυτά είναι στοιχεία που μας έχει δώσει ο ΕΟΔΗ. Συνεπώς δείχνουν πολλά υποσχόμενα και δείχνουν ότι σύντομα θα έχουμε ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στο μέτωπο των εμβολίων, να υπενθυμίσω ότι οι εθελοντικοί εμβολιασμοί του εμβολίου της Οξφόρδης συνεχίζουν κανονικά μετά το πράσινο φως που δόθηκε από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνώμονων, η οποία, αφού εξέτασε τα στοιχεία του συγκεκριμένου εθελοντή, απεφάνθη ότι δεν σχετίζονται οι παρενέργειες, οι οποίες ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιες ήταν και αν σχετίζονταν, ούτε καν όταν ο εθελοντής πήρε το εμβόλιο. Απεφάνθη λοιπόν ότι δεν σχετίζεται με το εμβόλιο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία και να αναφερθώ για την εμπιστοσύνη του κόσμου στα εμβόλια. Ένα θέμα που προφανώς είναι πολύ σημαντικό για τα πολυαναμενόμενα εμβόλια του COVID-19. Σε μία μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Lancet φαίνεται ότι υπάρχει τάση υποχώρησης της εμπιστοσύνης στα εμβόλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μια αύξηση των δικτών εμπιστοσύνης σε βάθος τριετίας. Υπάρχουν ωστόσο σημεία υποχώρησης πιο πρόσφατα. Αυτό αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία που θα έχει μέσα στους επόμενους μήνες να συζητήσουμε όλοι μαζί για τη χρησιμότητα των εμβολίων και ελπίζω να κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο και μία εις βάθος ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα είμαι διαθέσιμος στο τέλος για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε.